Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μήνα. Σταυρείτε, έλεγαν τον Σεπτέμβριο στον Πόντο, επειδή είναι η μεγαλύτερη γιορτή του μήνα, είναι η γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Καλό Σεπτέμβριο λοιπόν, σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου του 2020, ημέρα Πέμπτη. 10 θέματα θα θίξουμε στην απόψινή μας εκπομπή. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα των S300. Θα κάνουμε πάλι μια μικρή αναφορά. Χθες κάναμε διεξοδική αναφορά. Οι S300, όπως είπαμε, βρέθηκαν στην Κρήτη ενώ τους είχε παραγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία. Να πούμε ότι για την Κύπρο ίσχυε και εν μέρει ισχύει μέχρι σήμερα το εμπάργκο όπλων από πλευράς των ΗΠΑ, της Γερμανίας και άλλων χωρών της Δύσης και του ΝΑΤΟ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και την ίδια στιγμή αυτές οι χώρες έδιναν όπλα στην Τουρκία για να στέλνει στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα τα περισσότερα όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι είτε αμερικάνικα είτε γερμανικά. Έχουν πάει και Λέοπαρντ. Αυτός είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Η Κυπριακή Δημοκρατία τότε πήγε και απευθύνθηκε σε αυτούς που της έδιναν όπλα. Έδιναν δηλαδή οι Ρώσοι και οι Γάλλοι. Από τους Ρώσους λοιπόν παρήγγειλε, επειδή το μεγάλο πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι είναι ευάλωτες σε αεροπορικές προσβολές, τα ελληνικά αεροσκάφη της εποχής μπορούσαν να, αν επέρναμε απόφαση να στηρίξουμε την Κύπρο, μπορούσαν να μείνουν πάνω από την Κύπρο μόνο 3-4 λεπτά, ενώ τα τουρκικά 10 ή 15 λόγω εγκύτητας. Αυτό το κενό και αυτή την αδυναμία λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να την καλύψει με τους S300. Ένα ισχυρό, την εποχή ήταν από τα καλύτερα αντιαεροπορικά συστήματα στον κόσμο, παραμένει μέχρι σήμερα από τα καλύτερα. Σήμερα το καλύτερο είναι ο S400 θεωρείται, και τα αντίστοιχα, είτε η Patriot είτε τα αντίστοιχα δυτικά, αλλά είναι αυτά είναι τα καλύτερα. Τότε λοιπόν, ενώ η Ρωσία έδινε εγγυήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι θα στα μεταφέρω εγώ και θα στα τοποθετήσω, και όποιος χτυπήσει το πλοίο που τα μεταφέρει είναι σαν να χτυπάει τη Ρωσία, τότε κλήθηκε ο κύριος Κληρίδης από τον κύριο Σιμίτη και τον έπεισε να μην εγκατασταθούν τελικά οι S300 στην Κύπρο, και έτσι με τη συνένεση της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, αντί να πάνε οι S300 που τους είχε αγοράσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Κύπρο, ήρθαν στην Κρήτη, και η Ελλάδα παραχώρησε στην Κύπρο μικρότερης εμβέλειας. Έχουμε τριών ειδών αντιαεροπορικά συστήματα, υψηλά ύψη, μεσαία ύψη και χαμηλά ύψη. Εμείς δώσαμε λοιπόν μεσαία ύψη ρωσικής κατασκευής και πάλι στην Κυπριακή Δημοκρατία, και οι S300 πήγαν στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν συνδέθηκαν, γιατί η Ελλάδα αποπειράθηκε να το κάνει αυτό. Είχαμε μια σφοδρότατη αντίδραση τότε από τους, βασικά από τους Αμερικανούς, και οι S300 παραμένουν εκτός του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ΝΑΤΟ και παίρνει δεδομένα για τις κινήσεις στον χώρο του ΝΑΤΟ από όλα τα ραντάρ του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για εκατοντάδες ραντάρ. Και ακριβώς γιατί αν συνδεθεί, μπορεί, υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρείται βέβαιο, ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να καταλήξουν στη Μόσχα. Και έτσι σωστά έμεινε εκτός Εθνικού Συστήματος. Δηλαδή λειτουργεί ως ένα, εξ όσων γνωρίζω, ως ένα αυτόνομο αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό σύστημα τοποθετημένο στην Κρήτη. Άρα αυτό που γίνεται τώρα είναι εκ του πονηρού από όποιον, δεν είναι μόνο η Τουρκία. Σας έχω ξαναπεί ότι αντιδράσεις για τους S300 είδαμε και στις ΗΠΑ, σε πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι θεωρούνταν και φιλικοί μέχρι πρότινος προς την Ελλάδα. Κάτι συμβαίνει με τους S300 λοιπόν, πιθανότητα θέλουν να τους στείλουν στην Ουκρανία. Είπα λοιπόν στη χθεσινοβραδινή εκπομπή ότι αν είναι να φύγουν οι S300, αντί να πάνε στην Ουκρανία, να πάνε στην Κύπρο. Και εδώ είδα ορισμένες αντιδράσεις από κάποιους φίλους, γιατί να φύγουν. Εγώ δεν είπα να φύγουν. Είπα, εάν τελικώς ληφθεί η απόφαση, δεχθούμε ισχυρές πιέσεις από το ΝΑΤΟ να φύγουν οι S300 για να συνεχίσει η πίεση στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να το βάλει αυτό ως προπέτασμα, τότε αντί να πάνε στην Ουκρανία, να πάνε στην Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι πανίσχυρη με τους S300. Πού είναι το πρόβλημα? Δηλαδή στο τέλος, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Υποτίθεται ότι αυτό που κάνουμε τόσο καιρό είναι και ορθός λογισμός. Να μιλάμε καθαρά και να καταλαβαίνουμε καθαρά. Αλλά με τα σχόλιά μας μην πάμε να τρελάνουμε τους άλλους. Έτσι, γιατί έχουμε και άλλα παρακάτω. Silent scan.
Υπάρχει ένα επιχείρημα που βλέπω, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Λέει, με αφορμή τις υποκλοπές, η Ρωσία και η Τουρκία θέλουν μια άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν αμφιβάλλω. Όμως πριν τις υποκλοπές δεν είδαμε τέτοιες κινήσεις. Οι κινήσεις ξεκίνησαν μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ποιος το έκανε το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι Τούρκοι και οι Ρώσοι? Δηλαδή, το ξαναλέω, η πολιτική μας με αυτά τα επιχειρήματα οδηγούν στον παραλογισμό ολόκληρη την κοινωνία. Να σας πω πώς έγινε, πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξ όσων γνωρίζω, αποφάσισε να παραιτηθεί τον Ιούνιο-Ιούλιο, πριν δύο μήνες δηλαδή. Και πριν από ευρωβουλευτής, για να είναι εδώ σε περίπτωση που είχαν εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, να είναι εκτός, να έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του. Πριν φύγει λοιπόν, του είπε ένας συνεργάτης του να πάει να ελέγξουμε το τηλέφωνό σου, διότι να εκμεταλλευτούμε όσο είσαι ευρωβουλευτής αυτή τη δυνατότητα. Και έτσι αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο. Λοιπόν, άρα, αφού είναι ξεκάθαρο ότι ούτε στις τηλεφωνικές υποκλοπές δεν είχαν καμία ξένη δύναμη, δεν είχε εμπλοκή, ούτε και στην αποκάλυψη, καμία ξένη, όλα είναι ξεκάθαρα. Πού είναι λοιπόν οι Τούρκοι και οι Ρώσοι? Ποιος έδωσε στους Τούρκους και τους? Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Οι Τούρκοι, διότι είπαμε σε αυτή την εκπομπή, θα λέμε τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Και θα πω και παρακάτω για αυτό το θέμα. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις Καστανιές, όπου ακολούθησε για πρώτη φορά την πολιτική της αποτροπής, εγκατέλειψε την πολιτική του κατευνάσματος, θα δούμε παρακάτω τι, και μετά της αποτροπής, έκτοτε επιταχύνθηκαν όλες οι διαδικασίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και η Ελλάδα σταδιακά ακολουθεί απέναντι στην Τουρκία μια πιο αποφασιστική πολιτική, η οποία ενοχλεί την Τουρκία, ενοχλεί τον Ερντογάν, ενοχλεί και τους Ρώσους και τον πιο ξέρω εγώ, και άρα δεν θα θέλω αυτή την κυβέρνηση, θα θέλω μια πιο βολική κυβέρνηση. Γιατί στο παρελθόν πιο βολική κυβέρνηση, με συγχωρείτε, υπήρχε, ονόματα δεν λέμε και συνειδήσεις δεν θίγουμε. Εν πάση περιπτώσει, όμως σε αυτή την περίπτωση, το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι οι Τούρκοι και οι Ρώσοι δεν θέλουν άλλη κυβέρνηση με αφορμή του σκάνδαλο των υποκλοπών, μάλλον τον εαυτό του δείχνει. Ότι αυτός έδωσε, ή τέλος πάντων η κυβέρνησή του, ή τέλος πάντων αυτοί που αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ένα κορυφαίο Έλληνα πολιτικό, αυτοί έδωσαν τη δυνατότητα στον Τούρκο και στον Ρώσο να θέλουν άλλη κυβέρνηση ή να υποσκάπτουν την κυβέρνηση με αφορμή αυτό το θέμα. Ποιος το έκανε? Να είμαστε σοβαροί λοιπόν και να μην τροφοδοτούμε το λαό με στοιχεία και με αφηγήματα τα οποία τον οδηγούν και στον παραλογισμό, διότι δυστυχώς τον παραλογισμό το βλέπουμε εδώ και μέσα στα σχόλια ορισμένων, ακριβώς επειδή η πολιτική δεν λειτουργεί σωστά. Είπαμε τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Να ξεκαθαρίσω την άποψή μου. Η Ελλάδα δεν είναι Δύση, δεν ανήκει στη Δύση, πουθενά δεν ανήκει. Στον εαυτό της ανήκει, θα έλεγα ανήκει στον κόσμο η Ελλάδα. Όχι στη Δύση, στον κόσμο ολόκληρο. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είναι η Δύση. Ασφαλώς έχει στοιχεία και της Ανατολής, αλλά αυτό που είναι σήμερα ο πολιτισμός της Δύσης οφείλεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση. Η Δύση ανήκει στην Ελλάδα, θα έλεγα. Η Ελλάδα είναι η Δύση. Πέραν αυτού όμως, για λόγους εθνικού συμφέροντος, η Ελλάδα είναι γεωπολιτικά προσανατολισμένη προς τη Δύση. Και αυτό είναι σωστή στρατηγική επιλογή. Επίσης να ξαναπώ, δύο φορές στο παρελθόν, όταν δυνάμεις στην Ελλάδα κινήθηκαν να αλλάξουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας ή έπαιξαν με το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας, την πρώτη φορά οδηγηθήκαμε στον εθνικό διχασμό και ο εθνικός διχασμός είναι η βασική αιτία της μικρασιατικής καταστροφής 100 χρόνια μετά, και τη δεύτερη φορά, ενώ ήμασταν ακόμα σε κατοχή, κάποιοι θέλησαν, όχι κάποιοι, οι κομμουνιστές θέλησαν να στρέψουν την Ελλάδα προς την Σοβιετική Ένωση. Να αλλάξει ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδας. Σε αυτήν την πρόθεση στηρίχθηκε ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε ενώ ήμασταν ακόμα σε κατοχή. Ήθελαν δηλαδή να πιάσουν θέσεις, ώστε μετά την κατοχή να πάρουν την Ελλάδα να τη στρέψουν προς τα εκεί. Ακολούθησε ο μεγάλος εμφύλιος, τον οποίο τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Άρα δεν παίζουμε με αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν είναι προσανατολισμένη προς την Δύση, σωστά είναι προσανατολισμένη προς τη Δύση, έχει σοβαρά προβλήματα
η συμμετοχή, η ταυτόχρονη συμμετοχή της Ελλάδας με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, τα επισημαίνουμε χωρίς να αναιρούμε τον βασικό προσανατολισμό. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει σωστά ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, σωστά είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα τα προβλήματα, διότι η εναλλακτική πρέπει να δούμε τι θα ήταν καταστροφή, με σοβαρά προβλήματα, επαναλαμβάνω, και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ξεκινάμε από την εφετηρία να τα διορθώσουμε και όχι να ακυρώσουμε το γεωπολιτικό προσανατολισμό. Τώρα, σωστά έγινε η στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σωστά δώσαμε την Αλεξανδρούπολη. Το έχω πει, για να μην πω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται, καταρχάς σε αυτά όλα, πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει σαν κράτος και όχι σαν μπανανία. Όχι σαν μπανανία που να μπαίνει εδώ οποιοδήποτε σύμμαχος και να κάνει ό,τι θέλει. Θα συμμετέχουμε σαν κράτος, θα μας σέβονται, θα ικανοποιούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε, αλλά έχουν υποχρεώσεις και οι σύμμαχοι και η συμμαχία απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είμαστε δεδομένοι και δεν έχουμε παραδοθεί ανεφόρων. Τώρα, ενώ λοιπόν είναι όλα αυτά σωστά, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να έχει σχέσεις και με άλλες χώρες. Τέτοιες σχέσεις οι οποίες δεν συγκρούονται με τις υποχρεώσεις μας είτε στο ΝΑΤΟ, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε και που απορρέουν από τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε σχέσεις και με το Ιράν, επαναλαμβάνω, σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αυτά που μας συμφέρουν. Δεν θα καταστρέψουμε τη χώρα μας και θα είμαστε μονοσήμαντα δοσμένοι κάπου. Θα έχουμε και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με όποια άλλη χώρα οι σχέσεις αυτές εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτά λοιπόν, για όσους λένε πράγματα και χαρακτηρισμούς, ξέρετε, όταν λες τον κάποιον κάτι, δίνεις, γιατί τα γουρούνια κινούνται στη λάσπη. Δεν θα κινηθούμε όλοι μαζί στη λάσπη. Δεν θα κατεβάσετε το επίπεδο, όποιο επίπεδο έχουμε, στο δικό σας επίπεδο. Όταν χαρακτηρίζετε κάποιον σαν ρωσόφιλο ή πουτινάκι, αυτός πού οδηγεί η κουβέντα? Η κουβέντα οδηγεί ότι εσύ που κάνεις αυτό το χαρακτηρισμό και με βάση αυτά που λες, ότι εσύ αντιστοίχως είσαι φερέφωνο μιας ξένης δύναμης. Και να σας πω κάτι. Την έχω σπουδάσει την προπαγάνδα. Και όσοι γράφουν στοιχεία προπαγάνδας στα σχόλιά τους, ξέρω ακριβώς από πού εκπορεύονται όλα αυτά. Και οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι κάνουν στην κυριολεξία. Γίνονται όργανα ξένων κέντρων προπαγάνδας. Ξέρω από πού απορρέουν αυτές οι προπαγάνδες. Παρατήστε τα λοιπόν, βγάλτε τα γυαλιά, δείτε με θάρρος την αλήθεια. Δεν είναι αυτά που σας δίνουν να αναμασάτε, δεν είναι η αλήθεια. Είναι η προπαγάνδα. Και εδώ προπαγάνδα δεν κάνουμε για κανέναν, δεν έχουμε δεσμούς με καμιά χώρα και με κανένα κέντρο ξένο ή ντόπιο. Μοναδικό κριτήριο αυτών που λέγονται σε αυτή την εκπομπή είναι η αλήθεια και η εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων της Κύπρου και της Ελλάδας. Τίποτε άλλο, τελεία και παύλα. Silent scan. Bayraktar. Καταρχάς είδα ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας αποφάσισε να πάρει 18 Bayraktar από την Τουρκία, να αγοράσει 18 Bayraktar από την Τουρκία. Επίσης, η Τουρκία με την Ουκρανία συμφώνησαν να παράγουν. Ξέρετε, η Ουκρανία από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε αρκετές αεροπορικές αεροδιαστημικές βιομηχανίες της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση, επειδή είχε ένα κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της, είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στην Πολωνία παρήγαγαν ασανσέρ και κουφώματα. Στην Ουκρανία αεροπλάνα και πυράβλους. Σε άλλη χώρα έκαναν άλλα. Έτσι έτυχε και έμεινε στην Ουκρανία και βιομηχανίες αλλά και τεχνογνωσία. Η Ουκρανία λοιπόν έχει κινητήρες αεροσκαφών. Κάτι που καίγεται η Τουρκία με αυτούς τους κινητήρες να εξοπλίσει είτε το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς είτε μη επανδρομένα αεροσκάφη επόμενης γενιάς. Εδώ λοιπόν προκύπτει από δημοσιεύματα ότι συμφώνησε η Ουκρανία με την Τουρκία
να κάνουν συμπαραγωγή ενός υπερηχητικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Εδώ λοιπόν, επειδή είπαμε ότι τα πάντα πρέπει να κρίνονται με βάση το εθνικό συμφέρον, ερωτώ πόσο λογικό είναι να δίνεις όπλα τα οποία αφαιρείς από το εθνικό σου οπλοστάσιο και από την εθνική σου άμυνα, την αποδυναμώνεις που κινδυνεύει από την Τουρκία, να τα δίνεις στην Ουκρανία και η Ουκρανία να κάνει συμπαραγωγή ενός υπερηχητικού μη επανδρομένου αεροσκάφους στο έδαφος της, που η Τουρκία δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνο της, και αυτό το αεροσκάφος κάποια στιγμή να το δεις μπροστά σου να σε πυροβολεί. Για πέστε μου, πόσο λογικό είναι αυτό? Πόσο λογικό είναι η Ελλάδα να δίνει οπλικά συστήματα? Ακούστε, το είπαμε και χθες. Αν είχαμε πολεμική βιομηχανία, τότε θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα. Πληρώστε και πάρτε. Ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι. Τώρα, αφού δεν παράγουμε, ό,τι έχουμε είναι ενταγμένο στην εθνική μας άμυνα και ό,τι δύναμη αφαιρείται. Πόσο λογικό είναι αυτό? Πόσο λογικό είναι αυτό? Και πόσο λογικό είναι να υπάρχουν Έλληνες και να λένε στείλτε καλά κάνετε και στέλνετε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία? Πόσο λογικό είναι αυτό? Και αυτός που λέει στείλτε, τι σημαίνει, ότι εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα και θέλετε να το καταπιούμε αυτό και να πούμε καλά κάνουν? Όχι λοιπόν. Τραγικό λάθος της κυβέρνησης. Και όσον αφορά την αποδυνάμωση της εθνικής άμυνας και όσον αφορά δεν έχουμε κέρδη από αυτό, το τι θα κληθούμε στο μέλλον να πληρώσουμε κόστος για αυτή την επιλογή. Ο Αρέστοβιτς είναι σύμβουλος του Ουκρανού Πρόεδρου, του Ζελένσκι. Δήλωσε λοιπόν χθες ότι μην περιμένετε εύκολα εδαφικά κέρδη από την αντεπίθεση που ξεκινήσαμε. Είναι μια μακρά διαδικασία και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είπαμε σε πολλές εκπομπές εδώ και ένα μήνα. Ότι αυτή είναι μια μακρά διαδικασία, ότι έχουμε ως στόχο την αποδυνάμωση του εχθρού μέσα από πλήγματα που επιφέρουμε σε αποθήκες καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών, οδικούς άξονες και κέντρα διοικητικής μερίμνης, και έτσι μέσα από την αποδυνάμωση που προκαλούμε στον εχθρό σταδιακά θα έρθουν σε βάθος χρόνου και τα εδαφικά κέρδη. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το είχαμε πει, ότι η μοναδική περίπτωση να έχουμε μία βραδίας, αν θέλετε, μια βραδία αντεπίθεση από πλευράς της Ουκρανίας είναι να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αποδυνάμωση του εχθρού με πλήγματα στα μετόπισθεν και στη συνέχεια τον χτυπάμε στο μέτωπο και έχουμε εδαφικά κέρδη. Την ίδια στιγμή η ρωσική πλευρά λέει ότι έχει αποτύχει η αντεπίθεση της Ουκρανίας. Γι' αυτό είπε ο Αρέστοβιτς δεν έχει αποτύχει, γιατί οι Ρώσοι λένε τη δική τους άποψη για τον πόλεμο, ότι έχουν μέχρι στιγμής υπάρχουν 1.700 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες στα πεδία των μαχών, στις τρεις κατευθύνσεις αντεπιθέσεως, 1.700 νεκροί, και δίνουν και ένα μεγάλο αριθμό με άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και άλλα οχήματα. Αυτά λοιπόν έχουμε για την αντεπίθεση. Κατά τα άλλα, στα μέτωπα δεν έχουμε, σε όλα τα μέτωπα δεν έχουμε σοβαρές άλλες ανακατατάξεις. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, υπήρχε προχθές, το είδαμε και στα αγγλικά, το βάλαμε στην ιστοσελίδα μας, τώρα το έβαλε το Forbes, έκανε και αυτό ρεπορτάζ για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα Vampire. Τα Vampire. Αυτά λοιπόν λέει ότι θα μετατραπούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 2 ώρες μάλιστα λέει, μπορεί ένα, ας πω τη λέξη αγροτικό, θυμάστε αυτά που έχουμε στα χωριά μας, τα αγροτικά οχήματα, αυτό δηλαδή η πρακτική που ακολούθησε το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, που έβαλε πάνω στα pick-up αυτά τα αγροτικά, έβαλε πάνω είτε βαριά πολυβόλα είτε αντιαεροπορικά. Εδώ λοιπόν βάζουν αυτά τα αντιαεροπορικά πάνω σε αγροτικά, για να είναι πιο ευέλικτα, να μην χρειάζεται χρόνος, να μην χρειάζονται άλλα οχήματα, τα αγροτικά πιο εύκολα βρίσκονται, για να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα των ουκρανικών δυνάμεων, κυρίως στον δυνάμεων ελιγμού, αυτός που είναι μπροστά, διότι είναι αντιαεροπορικά χαμηλών υψών. Πάλι σε σχέση με την Ουκρανία, 60 κομάντος Ουκρανοί επιχείρησαν να περάσουν το Δνίπερο. Αν δείτε εκεί
στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορόζια υπάρχει ο ποταμός Νίπερος, ο οποίος έχει μια έκταση, είναι σαν θάλασσα. Πέρασαν λοιπόν από την πλευρά, από τη δυτική πλευρά, τη δυτική ακτή του Δνίπερου, επιχείρησαν να περάσουν στην ανατολική ακτή, δηλαδή στην περιοχή που είναι το πυρηνικό εργοστάσιο, και να καταλάβουν ένα μέρος τουλάχιστον. Εκεί οι δυνάμεις των Ρώσων λένε ότι τους απέκρουσαν, οι περισσότεροι εξουδετερώθηκαν, τους σκότωσαν λέει. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε πάντως καταιγισμός πυρών γύρω από το εργοστάσιο και σήμερα, ενώ είναι καθοδόν η Επιτροπή της Διεθνούς Επιτροπής, η ομάδα αντιπροσωπεία της Διεθνούς Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, έχουν φτάσει νομίζω στο πυρηνικό εργοστάσιο. Όντως υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος, διότι οι βομβαρδισμοί, το ξαναλέμε για να μην οδηγηθεί ο κόσμος σε παράνοια, ότι κατέχεται από τους Ρώσους, κακώς κατέχεται, αλλά κατέχεται, βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί και υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Silent scan. Εδώ λοιπόν λέει ότι έχουμε κατάρριψη κινέζικου ντρόν από πάνω από τις νήσους Κίνμεν, την κατάρριψη την έκανε η Ταϊβάν, η οποία ανακοίνωσε ρεκόρ παραβιάσεων του εθνικού της εναέριου χώρου τον Αύγουστο από κινέζικα μαχητικά. Όπως αναφέρεται, 446 κινέζικα αεροσκάφη, στην πλειονότητά τους καταδιωκτικά, παραβίασαν τη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας της Ταϊβάν μόνο τον Αύγουστο, όταν οι αντίστοιχες παραβιάσεις για όλο το 20 ήταν λιγότερες. Δηλαδή, μέσα σε κάτι που θυμίζει, αυτό θα δούμε παρακάτω. Τους πρώτους 8 μήνες του 2022, το Πεκίνο προχώρησε σε 1068 παραβιάσεις της ζώνης αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας. Αριθμός που ήδη έχει ξεπεράσει τις παραβιάσεις του 2021. 969 έκαναν όλο το 2021, φέτος μέχρι τους πρώτους 8 μήνες 1068. Η ραγδαία αύξηση των παραβιάσεων της ζώνης αυτής της Ταϊβάν αποδίδεται στις στρατιωτικές ασκήσεις που οργάνωσε η Κίνα ως απάντηση στην επίσκεψη της Νάνση Πελώση, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Η Κίνα θεώρησε την κίνηση αυτή πρόκληση, μια και θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της κινέζικης επικράτειας. Πάμε να δούμε τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε παραβιάσεις από την Κίνα. Επίσης, η Ρωσία βλέπουμε ότι κάνει κάποιες παραβιάσεις είτε στη Φινλανδία είτε στη Σουηδία, τον αέριο χώρο. Εδώ το ΝΑΤΟ έχει καταλάβει ότι σκάβει το λάκκο του με την ανοχή που δείχνει στις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία στον ελληνικό αέριο χώρο και στις υπερπτήσεις. Όταν ανέχισε τόσα χρόνια ένα κράτος μέλος να παραβιάζει τον εναέριο χώρο ενός άλλου κράτους μέλους και να κάνει και υπερπτήσεις πάνω από νησιά, τότε με ποιο κύρος, αξιοπιστία θα ζητήσεις λογαριασμό από την Κίνα να μην παραβιάζει την Ταϊβάν, που δεν είναι το ίδιο. Εκεί υπάρχουν άλλη προϊστορία. Η Ταϊβάν ήταν κινέζικο έδαφος, είχαμε την εθνικιστική Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η Κίνα θεωρεί ότι είναι έδαφος της. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι χειρότερα. Πώς λοιπόν θα ζητήσεις και θα καταγγείλεις τη Ρωσία όταν αύριο παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Σουηδίας ή τη Φινλανδίας? Με τι κύρος, με τι αξιοπιστία θα το κάνεις αυτό, όταν αφήνεις την Τουρκία να κάνει αυτές τις αθλειότητες εις βάρος της Ελλάδας? Και όχι μόνο αυτό, να καλούν οι ΗΠΑ, θα το δούμε παρακάτω. Εδώ αυτό που συμβαίνει, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι, και δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, θα ανεχόταν η Ελλάδα την πολεμική αεροπορία της Γερμανίας να παραβιάζει τον αέριο χώρο της Δανίας κάθε μέρα, είτε της Νορβηγίας κάθε μέρα, και να διεκδικεί ταυτόχρονα και εδάφη της, και δεν θα απασχολούσε καθόλου το ΝΑΤΟ αυτή η κατάσταση? Γιατί επιτρέπουν στην Τουρκία να το συνεχίζει? Να σας πω γιατί. Διότι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική η γεωγραφία και το οικόπεδό της, και επειδή θεωρούν ότι και η Ελλάδα με την πολιτική του κατευνασμού τα δέχεται αυτά. Εντάξει, είναι πιο βολική η Ελλάδα στη διαχείριση, οπότε ας κάνουμε λίγο τα κέφτια της Τουρκίας, να την κρατήσουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Α, δεν είναι έτσι όμως. Η βολική Ελλάδα σιγά σιγά τελειώνει. Αυτό ας το λάβουν όλοι υπόψη τους, και οι εντός και οι εκτός.
μετά την άθλια, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ανάρτηση του στρατηγίου χερσαίων δυνάμεων των ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, με το οποίο στην ουσία έδωνε και συγχαρητήρια στον τουρκικό στρατό που έκανε την νίκη εναντίον των Ελλήνων, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είπαμε, τα σωστά σωστά, τα λάθος λάθος, έκανε ένα, εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, θα έλεγα και επιθετική ανακοίνωση, διάβημα στο Στόλτεμπεργκ και ο στρατιωτικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και αυτός διάβημα, αντίστοιχο διάβημα στη στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δηλαδή κινήθηκε ταχύτατα, με καθαρότητα και αποφασιστικότητα. Και είδατε τι έγινε. Την πήραν την ανακοίνωση, την έκαναν ρολό και την έβαλαν εκεί που μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Την πήραν πίσω δηλαδή. Εδώ λοιπόν, και αυτό δεν ήρθε τυχαία, ξέρετε. Καθόμασταν και ανεχόμασταν τις αθλειότητες του Στόλτεμπεργκ εδώ και μήνες και χρόνια υπέρ της Τουρκίας. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα είχαμε σοβαρές αντιδράσεις από μεγάλους πολιτικούς εναντίον του Στόλτεμπεργκ. Και τώρα, ακριβώς επειδή έδειξε αυτή την στάση ο Στόλτεμπεργκ απέναντι στην Τουρκία, είπε και ο Αμερικανός στρατηγός στη Σμύρνη, δεν ξέρω τώρα τι τον έχουν κάνει εκεί οι Τούρκοι, ας το ψάξουν οι αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ. Τι τον κάνανε αυτόν τον στρατηγό εκεί, τον Αμερικανό? Μήπως έγινε τίποτα άλλο? Μήπως τον πήραν μαζί τους με κάποιο τρόπο? Γιατί γίνει και με διπλωμάτη αυτό. Είχε βάλει ο Τραμπ ένα διπλωμάτη υπεύθυνο για τη Συρία και αυτός κάποια στιγμή λειτουργούσε πιο Τούρκος και από τους Τούρκους. Και εκεί να ψάξουν οι Αμερικανοί. Κάτι έγινε και εκεί. Και τους λογαριασμούς. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι η Ελλάδα αντέδρασε και όταν αντιδρά είδατε τι αποτελέσματα έχει. Όμως για κοιτάξτε τι ανακοίνωση εξέδωσαν οι ΗΠΑ. Αξιωματούχος του State Department μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Ανατολού, καλώντας τις ηγεσίες της Τουρκίας και της Ελλάδας να απέχουν από ενέργειες και δηλώσεις που μπορούν να αυξήσουν τη μεταξύ τους ένταση και να εργαστούν μαζί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Δήλωσε συγκεκριμένα ο Αμερικανός αξιωματούχος. Συνεχίζουμε να καλούμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να εργαστούν μαζί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφωνιών τους με διπλωματικά μέσα. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ρητορική και ενέργειες που θα αυξήσουν περαιτέρω τις εντάσεις. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι ανακοίνωση. Αυτό δεν είναι ανακοίνωση. Να έχεις από την άλλη πλευρά την Τουρκία να κάνει δηλώσεις, να λέει άθλιους τους Έλληνες, γιαούριδες και άθλιους. Να έχουμε υπερτήσεις, να λέει ένα βράδυ θα έρθουμε ξαφνικά, να λένε ότι τα νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Να, η Ελλάδα μόνο να αμήνεται και να έχει τις ΗΠΑ το σύμμαχο, στον οποίο έχουμε δώσει τα πάντα και τι λέει, να προσπαθήσετε με τις δηλώσεις. Ποιες δηλώσεις, ποιος έχει κάνει δηλώσεις, γιατί λοιπόν δεν έχουν το θάρρος να πούν η Τουρκία να αναλογιστεί τις ευθύνες που έχει για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Τόσο δύσκολο είναι να το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Τι αθλειότητες είναι αυτές? Και τι θέλετε δηλαδή τώρα? Τι θέλετε, να το βουλώσουμε και να πούμε ότι τι καλή που είναι αυτή η ανακοίνωση? Όχι. Αυτή η ανακοίνωση είναι άθλια. Είναι άθλια. Είναι άθλια διότι εξισώνει το θύμα με το θήτη. Και αν δεν αντιδράσουμε θα δούμε πολύ χειρότερα το επόμενο διάστημα. Να διαβάσουμε λίγο τι είπε ο Λαυρόφ για τις κυρώσεις. Η Δύση λέει, κήρυξε υβριδικό πόλεμο στη Ρωσία όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να μετατρέψει την Ουκρανία σε ένα αντιρωσικό κράτος, διατύπωσε, είπε ο Λαυρόφ, ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση προσπάθεια από το Δυτικό να έχει αποτέλεσμα όσον αφορά την αποδυνάμωση της Ρωσίας. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι τα λόγια του. Η Δύση εξαπέλυσε σε διάντροπα ανοιχτά και επιθετικά έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, όταν κατάλαβε ότι τα σχέδιά της να μετατρέψει την Ουκρανία σε μια αντιρωσική χώρα, σε ένα προγεφύρο μάτος για τη στρατιωτική αποτροπή της Ρωσίας, απέτυχαν. Αυτά είπε ο Λαυρόφ, ο οποίος έκανε λόγο για σιωπηρή αποδοχή του νόμου σχετικά με την απαγόρευση της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία στους τομείς της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και του πολιτισμού. Και παρά τις προειδοποιήσεις μας και το απαράδεκτο πραξικόπημα του 2014, και για τη μη συμφωνία μας να στηρίξουμε το καθεστώς που με αντιρωσικά συνθήματα άρχισε να βομβαρδίζει τον ίδιο τον πληθυσμό, στο ίδιο το έδαφος και παρά το γεγονός ότι καταλήξαμε στις συμφωνίες του Μίνσκ το Φεβρουάριο του 2015, αποδείχθηκε ότι ούτε ο πρόεδρος Ποροσέγκο ούτε ο πρόεδρος Ζελένσκι επρόκειται να τις εφαρμόσουν τις συμφωνίες αυτές.
Αναφέροντας πως η στάση αυτή έγινε αποδεκτή σιωπηρά και πάλι από τη Δύση, η οποία, όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να πολιορκήσει τη Ρωσία, δημιουργώντας ένα αντιρωσικό κράτος στα σύνορά της. Σύμφωνα με τον Λαυρόφ, όταν πλέον οι Δυτικοί κατάλαβαν ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ρωσία εννοούσε αυτά που έλεγε, μια και αφορούσαν βασικά κυριαρχικά τη συμφέροντα, έγιναν ιστερικοί. Εισαγωγικά. Τώρα προσπαθούν με αυτήν την άεθ προηγουμένου επιθετικότητα και κακία τους να αντισταθμίσουν την ανικανότητά τους αλλά και την απροθυμία τους να διεξάγουν επιχειρήσεις βάσει της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της συμμόρφωσης στις αρχές του διεθνούς δικαίου, είπε ο Λαυρόφ. Οι Δυτικοί δεν θα μπορέσουν να μας αποδυναμώσουν. Άλλωστε, κανείς δεν το κατάφερε στο παρελθόν, υπογράφησε ο Λαυρόφ, αναφέροντας πως η Δύση ανοιχτά απορρίπτει το διεθνές δίκαιο και προσπαθεί να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Δεν αποδίδουν οι κυρώσεις. Δεν θα μπορέσουν να μας απομονώσουν, λόγια του Λαυρόφ. Το έχουν ήδη καταλάβει. Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αντιλαμβάνονται ότι οι κυρώσεις δεν αποδίδουν, αντιλαμβάνονται ότι οι κυρώσεις πλήττουν περισσότερο τους εμπνευστές τους, είπε ο Λαυρόφ. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας, δεν την αποδεχόμαστε, έτσι. Καταλήξαμε να λέμε και τα προφανή τώρα. Παρουσιάζουμε τη μία είδηση, την άλλη άποψη, την τρώτε στη μάπα κάθε μέρα από παντού. Εννοώ. Το για πόσο χρήσιμες είναι οι κυρώσεις. Ποιο είναι η χρησιμότητά τους. Όταν έχουν γεμίσει τα ταμεία της Ρωσίας με λεφτά. Ήδη αυτά που έχουν παγώσει οι Δυτικοί με τις κυρώσεις έχουν ήδη αναπληρωθεί με την αύξηση των τιμών ή και με την αύξηση των προϊόντων που πουλάει η Ρωσία εκτός των χωρών που επέβαλαν τις κυρώσεις σε όλο τον κόσμο. Πού είναι λοιπόν οι κυρώσεις. Κάναμε την Τουρκία πλουσιότερη με τις κυρώσεις και δεν μιλάει και κανείς. Μόκο. Πού είναι το εύγλωτο ΝΑΤΟ λοιπόν να βάλει την Τουρκία στη θέση της. Πού έχουν το θράσος να μας εξομοιώνουν την Ελλάδα και την Τουρκία. Χθες που έκανα την αναφορά, στο τέλος πραγματικά, εδώ ανησυχώ πολύ. Ανησυχώ γιατί έχασε την ευθυκρισία του ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης. Γιατί όμως. Διότι δέχεται την προπαγάνδα που είναι παράλογη. Και οδηγεί σε κοινωνικό παραλογισμό όλη αυτή η ιστορία. Εγώ χθες μετέφερα τις απόψεις ενός Ελληνοαμερικανού για το θέμα του Τραμπ. Δεν είπα ότι είναι έτσι. Και επίσης είπα ότι εγώ ό,τι και να κάνουν οι Αμερικανοί ή και ό,τι και να κάνει ο Biden υπέρ ή κατά της Ελλάδας, εγώ προσωπικά θα του χρωστώ ευγνωμοσύνη τον Biden είπα, γιατί είχε το θάρρος ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μην έζησε γιατί το έκανε. Οι πράξεις μετρούν στην πολιτική. Αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων με αναφορά στις γενοκτονίες των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Αυτό λοιπόν είναι μια ιστορική σημασίας ενέργεια, πράξη του κυρίου Biden και γι' αυτό θα τον τιμώ εγώ μέχρι θανάτου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση των ΗΠΑ, του Προέδρου των ΗΠΑ και γι' αυτό είπα ότι προσωπικά του χρωστώ ευγνωμοσύνη. Είναι μεγάλο το θέμα, να μην το ανοίξω τώρα, θα δούμε, θα σας εξηγήσω κάποια στιγμή γιατί είναι πολύ σοβαρό. Όσον αφορά για την εμπλοκή των Ρώσων στην... Είναι, μετέφερα τα λόγια του Ελληνοαμερικάνου, ο οποίος μου είπε ποιος πιστεύει ότι 300 εκατομμύρια Αμερικανοί ότι έχουν επηρεαστεί από μερικές χιλιάδες ρωσικούς λογαριασμούς. Έχει επισκεφθεί κανείς την Αμερική. Είδε τις κεντρικές πολιτείες, πόσοι ανοίγουν Twitter κτλ. Όλοι αυτοί πώς επηρεάστηκαν από τους Ρώσους. Το αν επηρεάστηκε το 1, το 2, 3% δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, αυτά που είπα ήταν οι απόψεις τους. Σήμερα λοιπόν ένας άλλος φίλος στέλνει τις απόψεις, την απάντηση αν θέλετε. Λοιπόν, αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μπαλταζής, ζω στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ και έχουμε συναντηθεί πριν 4 χρόνια 2 φορές σε φιλικό περιβάλλον. Μια φορά στο Άρδιν, μετά από μια συγκέντρωση όπου μιλήσατε εσύ, ο Καραμπελιάς, ο Λιγερός, πιθανώς γύρω από το Σκοπιανό. Ήμουν στις επιτροπές για τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, σαν εκπρόσωπος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, φίλος και στενός συνεργάτης της κυρίας Γκατζούλη. Και το πιο σπουδαίο, είμαι και εγώ Πόντιος. Ο πατέρας μου από την Τραπεζούντα και η μητέρα μου από το Ριζό. Αυτό είναι. Παρακολουθώ καθημερινά τα βίντεό σου. Σε συγχαίρω και σε ευχαριστώ για το πολύ σημαντικό και πολυσχεδές έργο σου. Τα έγραψα αυτά για να πάρεις μια ιδέα που βρίσκομαι και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο που θα βρίσκομαι στην Ελλάδα. Στο σημερινό βίντεο αναφέρθηκε στο κυρωσιαστή Λίντσεϊ Γκρέαμ. Ο Γκρέαμ είπε την Κυριακή που μας πέρασε ότι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει μήνυση στον Τραμπ, θα έχουμε
riots, δηλαδή θα βγει ο κόσμος, οι τραμπιστές στους δρόμους με τα όπλα και θα χυθεί αίμα. Αυτό το είπε έτσι ακριβώς. Δηλαδή ο Λίντσεϊ εκβιάζει τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στα ιστορικά, τον είπα. Έφαγε τόσο κράξιμο που χθες το βράδυ βγήκε ξανά στην TV, στο Fox βέβαια που θεωρείται ρεπουμπλικανικό, και άλλαξε τα λόγια τους λέγοντας, είπε ότι θα αναστατωθούν πολλοί οι Ρεπουμπλικάνοι. Κλασική ατάκα των πολιτικών. Δεν εννοούσα, λάθος καταλάβετε, εννοούσα κάτι άλλο. Ο Λίντσεϊ είναι ένας από τους χειρότερους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Αν δεις τι έλεγε το 2015 για τον Τραμπ και πώς έγινε κολλητός αφού κέρδισε, τι είπε μετά τα επεισόδια το βράδυ της 6 Ιανουαρίου και ξανά μετά όταν είδε ότι ο Τραμπ καλά κρατεί και έχει ακόμα δύναμη. Δηλαδή, ο Λίντσεϊ Γκράμ είναι μια από εδώ και μια από εκεί, αναλόγως με το που θα πάει η ζυγαριά. Η γνώμη μου είναι ότι θα υπάρξουν επεισόδια, ίσως και μερικοί νεκροί, ίσως σε διάφορες πολιτείες, αλλά θα είναι μικρή σχετικά έκτασης. Ήδη είχαμε ένα νεκρό μετά το ψάξιμο στο Μάρα Λάγο, όταν κάποιος τραμπίστας μπήκε μόνος στο σεκτήριο του FBI στο Οχάιο, έριξε μία με ένα όπλο, τον πήραν στο κυνήγι κάπου, τον πλησίασαν, γύρισε να πυροβολήσει και τον σκότωσαν. Καλά, στην Αμερική δεν έχει παραδόσου, έτσι. Σήκωσε όπλο, την έχει φάει. Αρκετοί τραμπίστες έχουν φανατιστεί, είναι σαν cult, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και μερικοί είναι έτοιμοι και να πεθάνουν, αν και πολλοί δρούν εκ του ασφαλούς. Τώρα, όσο αφορά την πολιτική των δημοκρατικών έναντι του Τραμπ, δεν είναι έτσι όπως μας έδωσε να καταλάβουμε σου τα μετέφερε κάποιος Ελληνοαμερικανός. Αν είναι από την Βοστόνη, ίσως είναι ο ΓΓ1005 τραμπίστας. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Θα μείνω μόνο στο θέμα των εγγράφων, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τελειώσουμε. Όλα τα έγγραφα από το Λευκό Οίκο έπρεπε να πάνε στα αρχεία του κράτους. Και εκεί είχε και απόρριτα μυστικά πολύ σημαντικά για το στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες που πρέπει να είναι κάτω από αυστηρή ασφάλεια. Σωστό, συμφωνώ, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτό. Για πάνω από ένα χρόνο προσπαθούσε το αρχείο του κράτους, που είναι μια μη πολιτική υπηρεσία, να τα πάρει. Ο Τραμπ τους κοροϊδεύε και κανείς δεν ήξερε τι τα έκανε. Δυστυχώς για τον Τραμπ υπάρχει νόμος που λέει όποιος κάνει αυτό πάει φυλακή. Και μάλιστα ο Τραμπ το 2017 αύξησε τη φυλακή για αυτό το έγκλημα στα 5 χρόνια ο ίδιος. Αυτά για τώρα. Αν στο μέλλον σε έχεις ερωτήσει σχετικά με τις πληροφορίες από την Αμερική και θες να τις εξακριβώσεις και από την πλευρά των δημοκρατικών, θα χαρώ αν μπορώ να βοηθήσω. Το mail μου είναι αυτό, το τηλέφωνο μου αυτό. Ακόμα κάτι σήμερα εκ παραδρομής, ότι ο Τραμπ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, ήταν βέβαια ο πρόεδρος Μπάιντεν. Αν είπα χθες αυτό, εγώ ξέρετε, είμαστε και σε ηλικία που έτσι θα έρθει κάποια μέρα το Αλτσχάιμερ. Θα μπερδεύουμε αυτά που λέμε. Ελπίζω ότι δεν έχω φτάσει ακόμα στον εξωτερικό κύκλο αυτής της περιπέτειας. Αν είπα Τραμπ, εννοούσα τον Μπάιντεν φυσικά, διότι αυτός το έκανε. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από την πλευρά των δημοκρατικών. Έτσι είμαστε. Δεν είμαστε δογματικοί. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δεν οφείλουμε σε κανέναν. Δεν μας κρατάει κανένας. Την αλήθεια θα λέμε όπως την αντιλαμβανόμαστε. Όταν κάνουμε κάπου λάθος και μας διορθώνεται, εδώ είμαστε να πούμε και την άλλη άποψη. Silent scan. Καλά, πραγματικά το είπα χάρη να στεϊσμού, αλλά τελικά θα ήταν καλό ένας ψυχίατρος να παρακολουθεί τι γίνεται στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία. Δηλαδή, προσέξτε, ο Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα ότι όπως το 1922 έπαιξε τα παιχνίδια, 19 δηλαδή, τα παιχνίδια των Δυτικών και πήγε στην Ανατολία και έχασε, το ίδιο κάνει και τώρα. Παίζει, λέει, τα παιχνίδια του ΝΑΤΟ και αντιστέκεται στην Τουρκία. Δηλαδή, ακούστε, η Τουρκία, εάν δεν είχε την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ, θα είχε διαλυθεί 250 φορές από το 52 μέχρι σήμερα. Να το ξαναπώ. Εάν η Τουρκία δεν είχε τη σκανδαλώδη υποστήριξη από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γερμανία και την Αγγλία, θα είχε διαλυθεί 250 φορές μέχρι σήμερα. Η Τουρκία λοιπόν, που είναι ενωμένη και είναι αυτή που είναι, με την ανοχή και τη συνενοχή του ΝΑΤΟ,
κατηγορεί την Ελλάδα ότι παίζει τα παιχνίδια του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών εναντίον της Τουρκίας. Τώρα συγγνώμη, βγάλτε συμπέρασμα. Όσον δε αφορά το 1922, ξέρετε, η Τουρκία είχε την υποστήριξη, δεν έρεξε ούτε μία σφαίρα από το 19 μέχρι το 22 εναντίον των Άγγλων, εναντίον των Γάλλων, εναντίον των Ιταλών και εναντίον των Ρώσων. Ούτε μια σφαίρα. Σύμμαχοι τους ήταν οι Μπολσεβίκοι, οι Ρώσοι, σύμμαχοι τους ήταν οι Γάλλοι, σύμμαχοι τους ήταν οι Ιταλοί, σύμμαχοι τους ήταν και οι Άγγλοι και οι μοναδικοί τους εχθροί ήταν Αρμένοι όσοι απόμειναν από τη γενοκτονία του 15 και οι Έλληνες. Πού τα πουλάει αυτά? Γι' αυτό λέω ένας ψυχίατρος να παρακολουθεί πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, τι άλλο μπορούν να κάνουν. Δεν είναι πολιτικό πλέον το ζήτημα, είναι ψυχιατρικό. Κατηγορεί την Ελλάδα, δηλαδή επειδή υπερασπαζόμαστε, ξέρετε τι είχε γίνει. Ότι η Ελλάδα είχε δώσει την εντύπωση λόγω της πολιτικής του κατευνασμού που ακολουθεί από το 1974, ότι στην ουσία πόντο-πόντο, ίντσα-ίντσα θα υποχωρούμε και στο τέλος θα σου δώσουμε αυτά που θέλεις, δηλαδή το μισό Αιγαίο. Και την επόμενη να διεκδικεί και το υπόλοιπο μισό. Όταν λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είπαμε τα σωστά σωστά, τα λάθος λάθος, άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι εδώ η Ελλάδα αλλάζει, ότι εξοπλίζεται, ότι θα τα βρουν σκούρα, άρχισε να ψάχνει πίσω από αυτό ότι κρύβεται κάτι άλλο, ότι μας φάζουν πάλι, δεν είναι έτσι κύριε Ερντογάν. Η Ελλάδα ξύπνησε. Η Ελλάδα ξύπνησε. Και δεν θα είναι εύκολα, καθόλου εύκολα για σένα να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου, τα οποία τα ξέρουμε. Αυτό να το έχεις υπόψη σου. Τι άλλο λέει λοιπόν? Λέει, το ΕΔΑΔ λέει, το Ευρωπαϊκό, σήμερα ήταν η μέρα που αρχίζει το δικαστικό έτος στην Τουρκία και έβγαλε μια ομιλία. Το ΕΔΑΔ δεν δικάζει καλά, λέει. Δικάζει πολιτικά και αδικεί την Τουρκία. Δηλαδή κάνει μάθημα ο Ερντογάν, ο οποίος έχει καθυποτάξει τη δικαιοσύνη, είναι όλοι δικοί του άνθρωποι, βγάζει τις αποφάσεις που θέλει και λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλα να σας δείξω εγώ πώς θα δικάζετε. Μα γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει λογική εδώ πέρα. Δηλαδή η Τουρκία, η οποία έχει καταδικάσει ένα λαό, τους Κούρδους, τους φάζει, τους αδικεί, τους απαγορεύει να κάνουν συναυλίες, να τραγουδάνε στα κουρδικά. Ακούστε, ακούστε αθλειότητα. 20 εκατομμύρια άνθρωποι τους απαγορεύει να υπάρχουν στην ουσία όπως θέλουν. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν σαν Κούρδοι και τους το απαγορεύει. Και όταν καταδικάζεται γι' αυτό από το ΕΔΑΔ, δεν δικάζεται σωστά. Και τι άλλο, σήμερα κατηγόρησε τους δασκάλους, επειδή δεν τον υπακούν όλοι, και τους είπε τσαπουλτζού. Δηλαδή, κάτι σαν άρπαγε, ένα καθίβρεσε ολόκληρο τη διδασκολική τάξη στην Τουρκία και είχαμε και κάποιες αντιδράσεις. Τέλος πάντων, είπα για ποιο λόγο έχει αλλάξει η συμπεριφορά του Ερντογάν. Η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη, μπαίνουν άλλα 6 ραφάλ στο προστάσιο της πατρίδας μας, σταδιακά κάθε μήνας που περνά η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη. Είχα πει και με παρεξήγησαν οι άλλοι ότι η Ελλάδα, εγώ θεωρώ ότι η υπόθεση των υποκροπών είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρή. Όμως, ξαναλέω την παροιμία που λένε οι Τούρκοι. Για να γλιτώσουμε από τον ψήλο, μην κάψουμε το πάπλωμα. Το έκανε ένας εκεί, ερχόταν ο χειμώνας, είχε ψήλους στο πάπλωμα και αντί να φροντίσει να το καθαρίσει, έκαψε το πάπλωμα. Ήρθε ο χειμώνας και πέθανε από το κρύο. Μην κάναμε το ίδιο. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνη. Ήδη έκανε την απρονοησία η προηγούμενη κυβέρνηση, ψήφισε ένα νόμο, την απλή αναλογική, χωρίς να υπάρχουν συνθήκες ακόμα. Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα να έχει κυβέρνηση η Ελλάδα. Βάλε αυτόν τον νόμο. Ωραίο, λογικός ακούγεται η απλή αναλογική. Υπάρχουν συνθήκες. Μήπως οδηγείται η χώρα σε ακυβερνησία? Άρα οφείλει το πολιτικό σύστημα, όπως είναι φτιαγμένο, τι να κάνουμε με τα ελαττώματα που έχει, το θέμα των υποκλοπών να το ξεκαθαρίσει άπλετο φως, κάθαρση, χωρίς η Ελλάδα να διολυστήσει σε ακυβερνησία. Πάντως, όσο μένει άλυτο αυτό το πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος πλήττει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας. Πρέπει να λυθεί, επαναλαμβάνω, χωρίς
να έχουμε ούτε πολιτική αστάθεια, αλλά ούτε και ακυβερνησία. Το πώς, δεν είμαι πολιτικός εγώ. Αυτούς έχουμε, αυτοί ας κάνουν, ας βρουν τη λύση. Λύση υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα. Αρκεί να θέλουν. Ας βρουν μια λύση και ας η Ελλάδα να συνεχίσει να ενισχύεται όπως σωστά την ενίσχυσε η κυβέρνηση της, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπαμε, δεν είναι, είναι τραγικό να αλλάζεις την πραγματικότητα και να λες ψέματα. Και απευθύνουμε κυρίως στους αντιπολιτευόμενους, αλλά και στους ορισμένους μέσα στη Νέα Δημοκρατία που προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα ενισχύεται σε όλους τους τομείς, κυρίως όμως στην εθνική άμυνα, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Άρα, να μην ανακοπεί αυτή η πορεία ενίσχυσης της πατρίδας μας μέσα στην προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα, το σκάνδαλο, να διαλευκανθεί και να επιβληθούν, να γίνει κάθαρση στο θέμα των υποκλοπών. Καθαρά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα, αυτά είχαμε να πούμε. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε, αργήσαμε απόψε, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε τα θέματά μας. Λοιπόν, αυτά, ξαναεύχομαι καλό μήνα, δυνατός μήνας ο Σεπτέμβρης. Έχουμε πολλά να δούμε, είναι τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, έχουμε πολλά να κάνουμε, εύχομαι έναν καλό παραγωγικό μήνα για όλους σας. Καληνύχτα.